Μόλις 10 άτομα ήταν αυτά που βοήθησαν τον τραγικό πατέρα του 12χρονου παιδιού που χάθηκε στην παραλία του Ξάνθη στην Κυριακή, παρά τις εκκλήσεις του από την πρώτη στιγμή. Το κύμα πήρε το 12χρονο γιο του την ώρα που ο πατέρας και ο 14χρονος αδερφός του έπαιζαν με τη θάλασσα. Οι δυο τους δεν κινδύνεψαν τελικά, όμω ο πατέρας από την πρώτη στιγμή καλούσε σε βοήθεια για το άτυχο παιδί, λέγοντας πως χάθηκε από την επιφάνεια τη θάλασσα. Όπως δήλωσαν αυτόπτης μάρτυρες και κυρίως εθελοντές που έσπεψαν να βρουν το παιδί, μόλις 10 άτομα από τα εκατοντάδα σε όλες τις παραλίες βοήθησαν στην αναζήτηση του άτυχου παιδιού. Όπως αναφέρουν, ο 12χρονος βρέθηκε πολύ άργα, 45 λεπτά μετά την εξαφάνισή του και σε βάθο 1,5 μέτρο από την επιφάνεια τη θάλασσα. Και αυτό γιατί τα μόλι 10 άτομα δεν είχαν τη δυνατότητα να βρουν το παιδί στη θολή θάλασσα. Όπω λένε, τα ραγμένοι άνθρωποι ανέλαβαν τη θλιβερή υποχρέωση να βρουν το άψυχο σώμα του 12χρονου. Αν ήταν έστω διπλάσιο ο κόσμο, θα είχαν τη δυνατότητα πολύ γρήγορα με ενωμένα τα χέρια να σαρώσουν την περιοχή που χάθηκε το παιδί και να το ανασύρουν στην επιφάνεια από τα πρώτα λεπτά. Έστω και μόνο με την πιθανότητα να μπορούσε να σωθεί το άτυχο 12χρονο αγόρι, κάποιοι εξοργίζονται. Όταν βρέθηκε το παιδί και το βγάλαμε έξω, όλοι έλεγαν κρίμα, όμω ελάχιστοι έσπασαν να βοηθήσουν. Παρότι ο πατέρα φώναζε από την πρώτη στιγμή. Λένε χαρακτηριστικά. Η αδιαφορία των ξαθιωτών και των επισκεπτών τη πλάζ του Μυροδάτου σόκαρε πολλού από αυτού που πήγαν να βοηθήσουν και είναι ίσω ένα μάθημα για την επόμενη φορά που το παιδί κάποιου άλλου θα χρειαστεί βοήθεια.